Καλώς ήρθατε. Γεια σου κύριε Γιώργο. Τα ακούμε και στο Μανάς. Καλά. Γεια σου Παύλο. Τον βλέπεις φωνά. Εμείς φύγαμε πίσω. Πήγε. Όχι, δεν πρέπει να το βλέπετε εμάς. Πριν από αυτό, φύγατε. Στα εγγένεια του νέου Γενικού Νοσοκομείου της πόλεως μας, επικαλέστηκε την ευλογία του φιλανθρώπου Θεού σε όσους κοπίασαν για να φτάσει η ευλογημένη αυτή στιγμή, καθώς και σε όσους ήδη διακονούν ή πρόκειται να διακονήσουν τον Πάσχοντα Αδελφό στο ιερό αυτό καθίδρυμα της αγαπητικής προσφοράς και της κοινωνικής ευθείας. Το κληροδότημα Αναστασίου Ασμένη, το οποίο τελεί υπό τη διαχειριστική της ευθύνη και την προεδρία του εκάστοτε Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάνης. Ευχαριστώ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, είμαι κύριε Υπουργητή της Έκθεσης, Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, Δήμαρχης της Λουκάδας, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας υποδεχόμαστε σήμερα στα γένεια του νέου νοσοκομείου Λευκάδας, που και σήμερα είναι η μέρα που γίνεται πλέον πραγματικότητα και υλοποιείται μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες το όνειρο όλων των Λευκάδιων που αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν, ειδικά μετά το μεγάλο σεισμό του 2003, νέο νοσοκομείο για το νησί μας. Αυτό το νοσοκομείο άρχισε να χτίζεται το 2013 και σήμερα μετά από 6 χρόνια είναι έτοιμο και μας παραδίδεται προς χρήση και να, ώστε οι πολίτες της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής να έχουν εδώ τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Βέβαια, χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ώστε να ξεπεραστούν και να επιτεθούν αρκετές εκκρεμότητες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτησή μας, όπως οι ειδικές προσβάσεις, η σύνδεση με τα δίκτυα, καθώς και η προμήθεια του νέου αξιολογικού τομογράφου και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που ήταν μένα απαραίτητος, αλλά δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση. Εδώ θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Λευκάδας που εκτέλεσε τα έργα οδικής πρόσβασης και σύνδεσης με τα δίκτυα μέσα στο χρονικό διάστημα του οποίου του είχαν υποδείξει. Επίσης, την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων που προχώρησε τις διαδικασίες για τον αγωνισμό προμήθεια του νέου αξιολογικού τομογράφου. Και τώρα θα κληθεί να πραγματοποιήσει και τις διαδικασίες για την προμήθεια των νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΚΤΙΠ που επιτάχει τις διαδικασίες κατασκευής και έλυσε τα όποια προβλήματα και αστοχίες υπήρχαν σε αυτή τη μελέτη, ειδικά μετά τον Σεπτέμβριο του 2018. Το νέο νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 123 πληνών, μέσα σε αυτές είναι και 6 κλίνες ΜΕΤ. Ο ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός μηχανολογικός εξοπλισμός του είναι υπερσύγχρονο. Όλα αυτά όμως θα είχαν χωρίς καμιά αξία για τον λαό της περιοχής μας, αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου μας. Ένα ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου που δέχτηκε σκληρά πνίγματα την περίοδο της μνημονιακής λέβαδας. Οι γιατροί την περίοδο εκείνη, το 2015, είχαν φτάσει να είναι 19 ειδικευμένοι και εξαντλημένοι. Σήμερα, μετά από 3 χρόνια, το νοσοκομείο μας, αφού πρώτα σταθεροποιήθηκε, άρχισε σιγά σιγά να ξαναστέκεται στα πόδια του και πλέον είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, καθώς και των επισκεπτών της περιοχής. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, είναι και αναπτυξιακό εργαλείο το νοσοκομείο για αυτόν τον τόπο. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα υπάρχουν ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα και τα οποία λύνουμε με καθημερινό αγώνα και προσπάθεια. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα είναι και η προκήρυξη των 6 μόνιμων θέσεων που περιμένουμε άμεσα, καθώς και των γιατρών. Και την περασμένη εβδομάδα επίσης προσλάβαμε 10 νέους νοσηλευτές. Έτσι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ανοίγουμε και να λειτουργούμε τμήματα που δεν υπήρχαν ή είχαν κλείσει ή υπολειτουργούσαν. Παράδειγμα, η καρδιολογική κλινική που το 2012 είχε κλείσει. Σήμερα έχουμε 4 γιατρούς, σύν τους νοσηλευτές που πήραμε, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, καθώς επίσης και τα 2 κρεβάτια εμφραγμάτων, τις 2 κλίνες εμφραγμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναικολογική κλινική. 13-15 στη γυναικολογική κλινική Λευκάδας είχαν γίνει 2 τοκετοί. Το 2017, αφού προσλάβαμε 2 νέους γιατρούς, μπορέσαμε να τη βάλουμε σε επαναλειτουργία. Έτσι το 18 έγιναν 40 τοκετοί, το πρώτο τρίμηνο του 19 φτάσαμε στους 15 και εδώ έχω να σας πω ότι το ευχάριστο που για μας ήταν μια έκπληξη πολύ θετική. Χθες ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο νοσοκομείο μας ήταν ένα νεογέννητο μωράκι. Αυτή το νοσοκομείο μας κατόρθωσε να μηδενίσει τα ανοιξιπρόθεσμα χρέη. Κανένας δεν μας έδινε τίποτα. Με την ενίσχυση από το Υπουργείο Υγείας, όχι μόνο σβήσαμε το χρέος που ήταν 1.200, αλλά έχουμε και αποθεματικό 1.500. Διώξαμε τις εργολάβες από την εστίαση, από την καθαριότητα και από τη φύλαξη. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν εργάζονται πλέον σε συνθήκες γαλέρας. Εκτός αυτού, χαμηλώσαμε και τα κόστη των υπηρεσιών αυτών και έτσι μπορέσαμε και προσλάβαμε και 10 επιπλέον εργαζόμενους. Όπως επίσης προσλάβαμε και 6 security πριν από ένα μήνα.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στη διαγραφή χρεών στους ανασφάλιστους ανασφάλιστων πολιτών. Παύλος αυτό, Παύλος! 158.000 ευρώ διέγραψε το νοσοκομείο Λευκάδας σε χρέη που είχαν βεβαιωθεί στο δημόσιο ταμείο. Και αυτά ήταν κυρίως χρέη ανασφάλιστων των πολιτών μας, που πετάγονταν σαν τα σιλιά έξω από τα ιδρύματα του ΕΣΥ. Όλα αυτά που κάναμε και κάνουμε ακόμα, ένα στόχο έχουμε. Να υλοποιήσουμε την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για καθολική ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλου του λαού στο σύστημα υγείας. Κύριε Πρωθυπουργέ, συνάδελφοι γιατροί, Υπουργοί Υγείας, ένα πράγμα θέλουμε να σας ζητήσουμε εμείς οι εργαζόμενοι, και θεωρώ τον εαυτό μου εργαζόμενο του ΕΣΥ, να εξασφαλίσετε και να φροντίσετε ώστε τα νοσοκομεία, όλες οι δομές του ΕΣΥ, να παραμείνουν δημόσιες, για να είναι δομές και νοσοκομεία για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Γιατί αυτές δεν είναι ούτε αποδεκτές, ούτε τις θεωρείτε κι εσείς οπωσδήποτε φυσικές. Για τους λίγους ή για τους πολλούς. Αυτή είναι η πολιτική που εμείς οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ θέλουμε να ακολουθήσετε και εσείς την επιλογή πρέπει να την κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν γίνεται τώρα εδώ. Υπερσύγχρονου νοσοκομείου, ενός νοσοκομείου που αξίζει στο νησί σας, ενός νοσοκομείου που αξίζει στην ιστορία και στους αγώνες του λαού της Λευκάδας, ένα νοσοκομείο στο Λίδι για την ευρύτερη περιοχή. Είσαι πιο ωραίος από την τηλεόραση, Ρουζίκα! Κυρίες και φίλοι, ωραία είναι τα έργα μας. Ωραίες είναι οι προσπάθειές μας να δώσουμε ανάσα στους πολλούς, μέσα σε αδίξωες συνθήκες, μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Όλα τα προηγούμενα χρόνια δουλέψαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία, σε μια καθημερινότητα δύσκολη, δημοσιονομικής πίεσης φοβερής, τα γνωρίζετε όλα αυτά, να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, να προστατεύσουμε τους πολλούς και να συγκροτήσουμε το εθνικό σύστημα υγείας. Τα έργα μας είναι όμως, όχι τα λόγια μας και οι φάτσες μας. Τα έργα μας. Η προσπάθειά μας να μας δείχνουμε στους πολλούς. Η προσπάθειά μας να δώσουμε αγώνα για τους πολλούς. Και θέλω να πω, γιατί με διέκοψες, αλλά καλά έκανες, όμορφο είναι το νησί σας. Ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Ιωνίου. Και οι άνθρωποι που κατοικούν αυτό το νησί. Ένα νησί αγώνων για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για την αντίσταση, για την προκοπή. Ένα νησί που πολλές φορές κατακτήθηκε από ξένους κατακτητές, ποτέ δεν έχασε την ελληνικότητά του. Ένα νησί το οποίο έχει μεγάλη παράδοση στα γράμματα και στις τέχνες, με σημαντικούς ποιητές, τους Κεραυνών, τον Βαλαωρίτη. Ένα νησί το οποίο ήταν στην πρώτη γραμμή της αντίστασης και του αγώνα του δημοκρατικού. Είμαι λοιπόν ευτυχής που σήμερα βρίσκομαι εδώ. Αλλά ακόμα πιο ευτυχής που μπορώ ως Πρωθυπουργός να εγκαινιάσω ένα τόσο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε μια μάχη να αναστήσουμε και να ανασυγκροτήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπήρχε μια αντίληψη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μια αντίληψη ότι ακόμα και το αγαθό της υγείας μπορεί να υπόκειται στους κανόνες και στους νόμους της αγοράς. Δηλαδή να αφήνουμε τους νόμους της αγοράς να αποφασίζει για το ποιος έχει δικαίωμα να ζήσει και ποιος έχει δικαίωμα να πεθάνει. Αυτή είναι μια αντίληψη με την οποία εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Διότι θεωρούμε ως υπέρτατο αγαθό το αγαθό της ζωής. Ως υπέρτατο αγαθό το αγαθό της υγείας. Και δεν έχει σημασία αν είσαι φτωχός ή πλούσιος. Δεν έχει σημασία αν το δέρμα σου είναι λευκό ή έγχρωμο. Δεν έχει σημασία σε ποιο Θεό πιστεύεις. Όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υπηρεσία.
έτσι καθοδήγησε το έργο μας ως κυβέρνηση αυτά τα 4 χρόνια σε δύσκολες επαναλαμβάνω συνθήκες. Και ήταν αυτό το δόγμα, αν θέλετε, αυτό το όραμα του Υπουργείου Υγείας όλα αυτά τα χρόνια. Και δώσαμε προτεραιότητα με πράξεις για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα. Ανοίξαμε τις πόρτες των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα σε 2,5 σχεδόν εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Σε αυτούς που η κρίση είχε πετάξει έξω από τις υπηρεσίες ασφάλισης και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τους έδιναν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Όταν έπρεπε κάποιος να κάνει μια δύσκολη εγχείρηση ή και απλή εγχείρηση, έπρεπε να δώσει ασφαλιστική ενημερότητα. Και όταν λόγω της κρίσης δεν είχε τη δυνατότητα να έχει αυτή την ασφαλιστική ενημερότητα, του ζητούσαν και του δίναν το λογαριασμό. Του έστελναν το λογαριασμό, αναφέρθηκε πριν από λίγο ο διοικητής, τι σήμαινε αυτό για εδώ, για τη Λευκάδα. Πόσες χιλιάδες χρέη σβήστηκαν πολιτών που δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα, ήταν ανασφάλιστοι και δεν είχαν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Καταργήσαμε το 5 ευρώ πρόσβασης εισόδου στα εξωτερικά γιατρία, διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και υποχρέωση της πολιτείας να το παρέχει. Αφιερώσαμε πόρους, τραβώντας πολλές φορές μέχρι το όριο της δαπάνες, όμως κυρίως περικόπτοντας τις παντάλες. Το 2015 βρήκαμε τα δημόσια νοσοκομεία με ελλείμματα ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία μέσα από τη χρηστή διαχείριση, μέσα από το νοικοκύρεμα που κάναμε, έχουν πλεονάσματα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς το καταφέραμε αυτό? Αυτό το καταφέραμε πάρα πολύ απλά. Σταματώντας το πάρτι στον χώρο της υγείας, σταματώντας τις λύσεις και τη διαφορά, σταματώντας το πάρτι στα φάρμακα, διότι θέλω να το πω αυτό. Ορισμένες φορές, και το ξέρουμε αυτό, μιας και είμαστε πριν, είναι εδώ και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, διότι ξέρετε, η δικιά μας, οι δικές μας οι αρχές και οι αξίες, η δικιά μας η ιδεολογία, και ας μας λένε κάποιοι και μας κάνουν κριτική που δεν κάνουμε σταυρούς, είναι πολύ πιο κοντά σε όσα είπε ο Χριστός. Πολύ πιο κοντά. Διώξαμε από το ναό της υγείας όλους εκείνους τους εμπόρους, τους μεταπράτες, τα ποντίκια που ροκάριζαν τις εκατομμύρια και δημιουργούσανε αυτά τα ρήματα που θα μην μπορεί ο λαός να έχει πρόσβαση σε δημόσιες και ελεύθερες υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα όμως, στηρίξαμε με 19.000 προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 19.000 προσλήψεις όταν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μόνο αποχωρήσεις και απολύσεις. Και σήμερα, έχοντας κατακτήσει το ένα προς ένα, δηλαδή τη δυνατότητα για κάθε μία αποχώρηση να έχουμε μία πρόσληψη στο δημόσιο τομέα, ενώ οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θέλουν να το επαναφέρουν στο ένα προς πέντε, δηλαδή μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις, έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε ήδη εξαγγείλει και υλοποιούμε ένα σχέδιο ώστε τα επόμενα 4 χρόνια να έχουμε επιπλέον 10.000 προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 2.500 κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι το 2022. Κύκλοι γιατροί και 1.500 λοιπόν νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Και βεβαίως καταφέραμε μέσα από αυτές τις προσπάθειες να δημιουργήσουμε συνθήκες που δεν λέμε ότι είναι ιδανικές, δεν λέμε ότι δεν έχουμε πολύ έργο και πολλή δουλειά να κάνουμε, δεν λέμε ότι έχει τελειώσει η προσπάθειά μας, ίσα ίσα λέμε ότι τώρα αρχίζει, αλλά σας ζητώ να θυμηθείτε και εσείς και όσοι μας παρακολουθούν σήμερα την κατάσταση που επικρατούσε στα δημόσια νοσοκομεία, την δύσκολη, τραγική για την χώρα τετραετία 10-14. Όταν υπήρχαν ελλείψεις σε γάζες, όταν υπήρχαν ελλείψεις σε σύριγγες, όταν υπήρχαν ελλείψεις σε βασικά υλικά. Και όταν στους θαλάμους υπήρχε μία νοσηλεύτρια για 15-20 ασθενείς. Αυτή ήταν η εικόνα.
Πέραν αυτών, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει για νοσοκομεία, τα οποία είχαν βαλτώσει. Υπήρχαν άλλες λογικές και άλλες προτεραιότητες, όπως το Δημόσιο Νοσοκομείο της Σαντορίνης. Και σήμερα εδώ έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάζουμε ένα στολίδι στη Λευκάδα. Αλλά και το Δημόσιο Νοσοκομείο της Καρπάθου, που σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο, το Δημόσιο Νοσοκομείο στη Χαλκίδα, που είναι έτοιμο και πρέπει απλά να γίνει ο δρόμος. Ελπίζω ο Περιφερειάρχης που τώρα θέλει να γίνει δήμαρχος να τον ολοκληρώσει και να γίνει ο δρόμος, γιατί έχουμε ανάγκη και εδώ το Δημόσιο Νοσοκομείο. Αυτά είναι τα έργα μας στον χώρο της υγείας. Και θέλουμε για αυτά τα έργα να μιλήσουμε. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ένα δημόσιο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον Ανδρέα τον Ξανθό και τον Παύλο τον Βολάκη. Για όλους τους πολίτες, μια δημόσια υγεία καλύτερη για τους πολλούς. Αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια, όχι για το καινούριο νοσοκομείο, γιατί το καινούριο νοσοκομείο μιλάει η εικόνα του, θα το δείτε και θα το θαυμάσετε όλοι σας. Θα είναι ένα σημαντικότατο έργο για την κοινωνική υποδομή του νησιού σας. Θέλω να πω ορισμένα πράγματα για το παλιό νοσοκομείο. Το 2015 στο παλιό νοσοκομείο υπηρετούσαν 19 ειδικευμένοι γιατροί. Σήμερα υπηρετούν 40. Το 2015 είχαν προκηρυχθεί 10 θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άλλες 6 θέσεις, ενώ για πρώτη φορά το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί με ειδικότητες, όπως του καθεντερολόγου, του ουρολόγου, έχουμε καρδιολογική κλινική, θα ανοίξουν μονάδες εμφραγμάτων, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι οι γυναίκες του νησιού, οι γυναίκες της Λευκάδας, που την κρίσιμη, τραγική, δραματική πενταετία είχαν σταματήσει να γεννούν στο νησί και θα έκανε να γεννήσουν σε άλλα νοσοκομεία, πέρα από το νησί, σε άλλες πόλεις της χώρας μας, επέστρεψαν και έχουν τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι θα έχουν ιδανικές φροντίδες περίθαλψης για να γεννάνε εδώ, στο δημόσιο νοσοκομείο του Λευκάδα. Δύο το γιατί μόνο την δεκαετία 10-14, 80 μόνο το 2018, 40 μόνο το 2018. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά που σας περιέγραψα έγιναν, επαναλαμβάνω, μέσα σε μια περίοδο δύσκολη δημοσιονομικά. Μέσα σε μια περίοδο όπου δεν είχαμε πάντα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εμείς τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις. Διότι παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη και μια οικονομία και κοινωνία λαϊλατημένη. Από τον Αύγουστο του 18, από τις 21 του Αυγούστου του 18, εδώ από τα Ιόνια νησιά, η γειτονική Ιθάκη, δώσαμε ένα μήνυμα ότι η χώρα γυρίζει σελίδα. Δεν δώσαμε το μήνυμα ότι τελειώσαν οι περιπέτειές μας. Δεν δώσαμε το μήνυμα ότι όλα γίνανε παράδεισος. Δώσαμε όμως το μήνυμα ότι πλέον μπορούμε με ελεύθερα τα χέρια να σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα. Και σας καλώ να κρίνετε και να συγκρίνετε. Όλα αυτά τα καταφέραμε μέσα σε συνθήκες της οικονομικής επιχείρησης. Την επόμενη τετραετία έχουμε όραμα και σχέδιο να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, που θα έχουμε ελεύθερα τα χέρια και περιθώρια δημοσιονομικά. Να ανασυγκροτήσουμε το σύστημα υγείας. Να ανοίξουμε ακόμα μεγαλύτερους δρόμους ελευθερίας, πρόσβασης και ίσων δυνατοτήτων στους πολλούς. Τους πολλούς για τους οποίους οφείλουμε να δουλεύουμε. Αυτό είναι η δέσμευση, αλλά είναι και η απόδειξη των πεπραγμένων μας. Θέλω λοιπόν να κλείσω την παρέμβασή μου με μία αναφορά στον τίτλο, στο όνομα του νοσοκομείου. Κάναμε δεκτό το αίτημα του Δήμου και των φορέων της πόλης, ώστε το στολίδι αυτό να πάρει την ονομασία Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, γιατρός Ξενοφώνας Γρηγόρης.
Μόναρ Γρηγόρης ήταν ο γιατρός αλλά και ο άνθρωπος που υπηρέτησε τον τόπο σας και την κοινωνία σας ως ολίγοι άνθρωποι. Με ανιδιοτέλεια, με αφοσίωση που τον χαρακτήριζε σε ολόκληρη τη ζωή του. Ήταν το στήριγμα όσων συνανθρώπων του το είχαν ανάγκη. Ήταν ο αγωνιστής που μετά την εισβολή των Ναζί στη χώρα μας ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση και πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ελευθερία από τη θέση του γραμματέα του ΕΑΒ Λευκάδας και παράλληλα όμως έδωσε πολύτιμο κοινωνικό έργο προσφέροντας τις θεατρικές του υπηρεσίες στον ευκαλύπτο λαό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος φυλακίστηκε για την αντιστασιακή του δράση από τους Ιταλούς και αργότερα βεβαίως από το μετεμφυλιακό κράτος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκλέχθηκε βουλευτής της ΕΔΑ στη Λευκάδα το 1963 και το 1964 και αργότερα η δικτατορία των συνταγματαρχών εξορίστηκε στη Γιάρο και στη Λέρο. Και το 70 επέστρεψε λόγω ανικές του βλάβης υγείας εδώ στη Λευκάδα, όπου συνέχισε να δίνει τον αγώνα δίπλα στον πολίτη, προσφέροντας τις ιατρικές του υπηρεσίες στους Λευκαδίτες και συλλευκαδίτησες. Έφυγε από τη ζωή 86 χρόνων, 1988, όμως πιστεύω ότι τίμησε και αγάπησε τη Λευκάδα και τους ανθρώπους της, είτε φορώντας τη λευκή μπλούζα του γιατρού, είτε υψώνοντας τη σημαία της αντίστασης του αγώνα και της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, είτε φορώντας τις σκυλοπαίδες της μυθοδοξίας. Είναι μεγάλη τιμή λοιπόν για εμάς σήμερα να μπορούμε να ανταποδίδουμε στην ιστορία του τόπου σας ένα νοσοκομείο στολίδι για τους πολλούς που θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να γίνουν ισότιμες υπηρεσίες υγείας για τους πολλούς, να δίνουμε το όνομα στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του για τους πολλούς. Καλωρίζω λοιπόν το νοσοκομείο σας. Αναστήλωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι μόνο η αρχή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Περιμένετε. Δεν χωράει κανένας άνθρωπος μέσα. Έχει γεμίσει. Περιμένετε. Τι κάνεις? Ανοίξτε λιγάκι. Εγώ από τον Καναδά πρέπει να το φωτογραφήσω. Ναι, ναι, έτσι είναι η συμμαθήτριά μου. Τι είδα λίγο εκεί. Εντάξει. Καλά είσαι. Πάντα καλά. Γεια σας, παιδιά. Ένα και ένα, εντάξει. Καλησπέρα. Πήγα να φτάσει και η Παρισία. Εμείς τα είπαμε. Τα είπαμε. Εδώ είστε. Σου
πρόσεξε λίγο. Εντάξει.